Θέλω όμως να ρωτήσω αν τα πράγματα είναι έτσι ή αν υπάρχει κάποια διαφορετική ανάγνωση. Θέλω να ρωτήσω τον κύριο Κώστα Ζαχαριάδη, τον αξιότιμο βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ στο βόρειο τομέα της Αθήνας, αφού πρώτα τον καλησπερίσω, τον έχουμε στην ΕΛΕΑΚΑ της τηλεφωνικής μας γραμμής. Γεια σας, κύριε Ζαχαριάδη. Καλησπέρα, καλησπέρα. Αν καταλαβαίνω καλά, καταρχάς να πω ότι πηγαίνετε ή θα πάτε στην Χίος, μέλος κλιμακίου του ΣΥΡΙΖΑ, για να δει επί τόπου τι γίνεται εκεί. Το λέω σωστά? Στη Λέσβο, θα πάμε αύριο. Α, αύριο. Ωραία. Και μακάρι να γίνουν βήματα προς την κατεύθυνση της εξομάλυνσης. Έβλεπα πριν από 10 λεπτά, έβλεπα σε τηλεοπτικά πλάνα, απλά δεν έχω ήχο επειδή είμαι και εγώ στον αέρα, έβλεπα σε τηλεοπτικά πλάνα να αποχωρούν τα ΜΑΤ που είχαν πάει στο νησί. Θα πάμε να πέσουμε μετά σε αυτό και θα μου πείτε τι θα κάνετε αύριο και τι θα πείτε στους νησιώτες. Πρώτα όμως θέλω την γνώμη σας για αυτό. Είπε κάποια πράγματα ο κύριος Μιονής. Μην σταθούμε σε αυτό γιατί πρόκειται για διαρροές. Δεν μου αρέσει και εμένα να ζητάω να σχολιάσετε διαρροές. Είπε όμως ο κύριος Παπαγγελόπουλος ότι πράγματι και εγώ και ο Νίκος ο Παπάς, που εκεί και οι δύο τότε, μέσα στο Μέγαρο Μαξίμου, συναντηθήκαμε τον κύριο Μιονή και είπαμε τέλος πάντων τα βρούμε. Να τα βρούνε, μάλλον έτσι. Και μιλάμε για τον κύριο Μιονή και τον κύριο Φιλιππάκη, τον εκδότη. Και είπε ότι αυτό έγινε κατόπιν πιέσεων της Ισραηλινής κυβέρνησης. Εγώ σας λέω, δεν θα πάω σε όλα αυτά που λέει ο κύριος Μιονής. Σας το κρίνει αυτά η Προανακριτική Επιτροπή. Ο κόσμος ακούει ότι δύο υπουργοί για έναν επιχειρηματία τον φωνάξουν στο Μαξίμου για να τα βρούνε, για να τον βοηθήσουν μετά πιέσεις ξένης κυβέρνησης. Πώς ακριβώς ακούγεται όλο αυτό? Κοιτάξτε, από αυτά που διάβασα και εγώ στον τύπο και δεν έχω να προσθέσω κάτι παραπάνω, έχει να κάνει με μια διαδικασία η οποία έχει γίνει ξανά και το 2013. Όπως ξέρετε, ο κύριος Μιονής είναι ένας ισχυρός άνδρας της Ισραηλινής κυβέρνησης που παίζει κατά καιρούς ένα ρόλο σε μια περιοχή που εμείς επιδιώκαμε και επιδιώκουμε να υπάρχει μια καλή συνεργασία. Και από αυτά τα οποία διαραίουν στον τύπο καταλαβαίνω ότι πρόκειται για μια διαδικασία ενός εξοδικαστικού συμβιβασμού των δύο πλευρών κατόπιν αιτήματος της Ισραηλινής πλευράς. Τον οποίο ανέλαβε δύο υπουργοί της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ να τον διευθετήσουν αυτόν τον εξοδικαστικό συμβιβασμό. Κοιτάξτε, επειδή η ιστορία πρέπει να τη βλέπουμε με μια απόσταση και μια σοβαρότητα. Ναι. Κύριος Μιονής εκεί πέρα, αν καταλαβαίνω καλά, λέει ότι εκβιάστηκε. Δεν μπορώ να καταλάβω πως κάποιος βρίσκεται εκβιαζόμενος σε μια συνάντηση που ζητάει ο ίδιος. Αν θυμάμαι καλά, αυτό είναι το 2018. Έχει ξαναγίνει το 2013. Το Μάρτιο του 2016 είπε ο κύριος Μιονής. Φέρεται, ναι, να είπε τουλάχιστον. Ναι, έκανα λάθος. Ναι, Μάρτιο του 2016. Και είπε, για να συμπληρώσουμε να καταλάβουν και οι ακροατές μας, ότι ο τότε αναπληρωτής υπουργός δικαιοσύνης του μίλησε για την ανάγκη να καταβάλει χρηματικό ποσό προς την πλευρά του κύριου Φιλιππάκη ως μέρος συμφωνίας για να υπάρξει συμβασμός μεταξύ των δύο. Αλλά είπε, εγώ δεν αναφέρθηκα στη διαρροή του κύριου από την κατάσταση Μιονή. Αναφέρθηκα στο Παγγελόπουλο. Το καταγγέλει το 2020. Ναι, μάλιστα, χτες. Δεν ξέρω, να το σκεφτούμε λίγο αυτό, πώς μας φαίνεται. Αλλά τη συνάντηση πάντως αυτή καθεαυτή την παραδέχτηκε ο κ. Παπαγγελόπουλος. Είπε, ναι, πράγματι έγινε και έγινε μετά ο πιέσει από την Ισραηλινή κυβέρνηση. Είναι γραπτή του δήλωση. Όπως είχε γίνει αντίστοιχα και το 2013. Άρα, κατά τη γνώμη σας, σωστά έγινε και το 2013 και το 2016. Δεν σχολιάζω αν έγινε σωστά ή δεν έγινε σωστά. Έγινε η συνάντηση. Συζητήθηκε αυτό το θέμα. Όταν σου ζητάνε μια συνάντηση και εγώ δεν ξέρω αν γνωρίζανε το περιεχόμενο κτλ. Από την πλευρά του Ισραήλ, δεν βλέπω κακό στο να γίνει η συνάντηση, γιατί ζητήθηκε αυτή η συνάντηση. Τώρα, από εκεί και πέρα πρόκειται για μια διαφορά μεταξύ δύο ιδιωτών. Δεν έχει καμία δουλειά να μεσολαβήσει η κυβέρνηση σε αυτό, το καταλαβαίνετε. Μεσολάβησε όμως. Δεν λέει, πριν από δύο χρόνια, σας διαβάζω. Αυτό δεν μπορώ να το γνωρίζω. Σας διαβάζω ακριβώς την ούτε γραπτή. Ούτε μπορώ να γνωρίζω αν μεσολάβησαν. Λέω πάντως ότι. Εγώ διαβάζω από τη δήλωση Παπαγγελόπουλου, γι' αυτό είπα να αποφύγω από τις διαρροές για Μιονή, για να μην πέσω κι εγώ στην παγίδα ότι κάτι μπορεί να έχει μεταφερθεί λάθος. Γι' αυτό έμεινα μόνο στη γραπτή δήλωση Παπαγγελόπουλου, που λέει ότι έγινε συνάντηση, ναι, πράγματι, για να διευθυντήσει συμβαστικά τις διαφορές του κλπ. Να σου το πω αλλιώς, κύριε Ζαχαριάδη. Στο πνεύμα των ανακοινώσεων που κατά καιρούς βγάζει το γραφείο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ και καλώς τα βγάζει γιατί αυτή είναι η λογική του κόμματός σας, θα έλεγε ότι ένας απλός πολίτης, αν έχει μια ιδιωτική διαφορά με κάποιον, μπορεί να χρειαστεί 20 χρόνια να τη λύσει στα δικαστήρια. Αν είναι ισχυρός, πάει στο Μαξίμου και με παρέμβαση Παπά και Παπαγγελόπουλου λύνει τη διαφορά του ή τον όποιον υπουργό. Δεν νομίζω ότι τώρα ένας άνθρωπος με τέτοια ισχύ και τέτοια αναφορά στο κράτος του Ισραήλ έχει ανάγκη από έναν υπουργό της ελληνικής κυβέρνησης για να τα βρει.
Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε παρακάτω για να μην μείνουμε μόνο σε αυτό το θέμα. Να πάμε λοιπόν στο προσφυγικό. Πριν από λίγο, διάβαζα κάποιες δηλώσεις που είχε κάνει το 2016 τότε ο κύριος Βίτσας, όταν τότε αναπληρωτής υπουργός άμυνας. Υπήρχαν κάποιες αντιδράσεις στην ΚΟ για την κατασκευή ενός κέντρου και έλεγε και τότε ο κύριος Βίτσας ότι είναι ακροδεξιοί αυτοί οι οποίοι τα κάνουν κλπ. Και ότι πρέπει να υπάρχουν κάποια κέντρα για να υποδέχονται τους πρόσφυγες κλπ. Τώρα λοιπόν είμαστε το 2020. Δεν ακούω τέτοιες κουβέντες από τους βουλευτές. Λέει μάλλον εσύ θα μας το πείτε αν το λέει έτσι, ότι έχουν δίκιο οι κάτοικοι που αντιδρούν και πρέπει να γίνει κάτι, το οποίο επίσης θέλω να μας πείτε τι είναι αυτό το κάτι που πρέπει να γίνει. Ξεκινήσω από το δεύτερο. Αυτό το οποίο πρέπει να γίνει είναι να υπάρχει μία δομή σε κάθε νησί, η οποία να ελέγχει, να ταυτοποιεί, να οργανώνει τη διαδικασία του ασύλου. Ναι. Ανοιχτή ή κλειστή δομή, για να διευκρινίσουμε. Ανοιχτή. Γιατί αλλιώς θα προκύψουν έκρηθμες καταστάσεις. Να μεταφερθεί ο μεγάλος όγκος στην ενδοχώρα, διότι δεν μπορούν τα νησιά μας να σηκώσουν όλη αυτή την προσφυγική πίεση και κανείς δεν λέει πουθενά ότι αν αφήσουν 25.000 στη Λέσβο θα σταματήσουν οι ροές από την άλλη πλευρά, ενώ όπως συμφορήσουν τα νησιά θα ξαναγεμίσουν. Αυτό είναι ένα σχήμα το οποίο το ακούω στο δημόσιο λόγο, δεν ξέρω ποιος το έχει εφεύρει και γιατί κανένας δεν το αφισβητεί. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς και τι δυνατόν θα είναι φορτωμένα ή δεν θα είναι φορτωμένα τα νησιά, γιατί θα στέλνουν κι άλλους. Μπορεί να είναι πάρα πολύ φορτωμένα και να στέλνουν κι άλλους, ή να μην είναι φορτωμένα και να μην στέλνουν άλλους. Ναι. Αυτό είναι θέμα δισλωματίας, εξωτερικής πολιτικής, διαπραγμάτευσης και πίεσης προς την Τουρκία. Το τρίτον, επειδή γίνεται μια κουβέντα για αυτούς οι οποίοι πηγαίνουν στο εσωτερικό, αν έχουν τη δυνατότητα να γυρίσουν ή να μην γυρίσουν κτλ. Πριν είχαμε τότε κυρία Βόζεμπερκ, η οποία μας είπε ότι δεν μπορούν να επιστρέψουν πάλι στην ενδοχώρα. Η συμφωνία καθ' αυτή δεν αναφέρει ότι δεν μπορούν να γυρίσουν. Υπάρχει μια ερμηνεία της συμφωνίας που λέει ότι δεν μπορούν να γυρίσουν. Εν πάση περιπτώσει, αυτοί οι οποίοι ανήκουν στις ευαίσθητες πληθυσμιακές ομάδες, οι οποίοι είναι οι πρόσφυγες, τα παιδάκια, οι γυναίκες με τα παιδάκια, αυτοί μπορούν να μεταφερθούν και να γυρίσουν. Και εάν διαπιστωθεί ότι δεν μπορούν ή λέγεται ότι δεν μπορούν, να ζητήσουμε από την Επιτροπή να το ξεκαθαρίσει και ως ελληνική πολιτεία να το διαπραγματευτούμε με τη σύμφωνη γνώμη και της κυβέρνησης και της αντιπολίτευσης. Να βάλουμε λοιπόν έναν εθνικό στόχο για να σταματήσουμε να έχουμε αυτή την πίεση. Η γνώμη μου ποια είναι? Η γνώμη μου είναι ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη, επειδή δεν θέλει να κάνει διασπορά πολιτικού κόστους στην ενδοχώρα, αφήνει τα νησιά να βουλιάξουν με τους πρόσφυγες και τους μετανάστες. Αυτό είναι μια κοντόφθαλμη μικροκομματική πολιτική. Σε ποιο σημείο έχουν δίκιο οι κάτοικοι? Οι κάτοικοι στα νησιά ψηφίσανε συντριπτικά υπέρ της Νέας Δημοκρατίας. Μάλιστα. Δεν τους έλεγε η Νέα Δημοκρατία. Τους έλεγε πρώτον, θα στεγανοποιήσουμε τα σύνορα και δεν θα έρχονται πρόσφυγες, γιατί οι πρόσφυγες έρχονται επειδή ο Ζαχαριάδης έχει μουσική και δεν φοράει γραβάτα. Αυτό έλεγε. Ήρθανε στην κυβέρνηση και λέει, ευνηδιαστήκαμε. Λέει, πολλαπλασιάστηκαν οι ροές. Ευνηδιαστήκανε. Έλα, σοβαρά. Λοιπόν, αυτό είναι ένα στοιχείο το οποίο υπάρχει μεγάλη απόσταση προεκλογική και μετεκλογική αναφορικά με αυτά που έλεγε η Νέα Δημοκρατία. Άρα λοιπόν, ναι, πείτε το δεύτερο να σας ρωτήσω. Έλεγαν ότι θα κλείσουν τις υπάρχουσες δομές και να δημιουργήσουν άλλες τα κλειστά κέντρα που θα είχαν επιτύχει. Αυτό λένε και τώρα πάντως. Σήμερα το πρωί από τον κύριο Πέτσα στην τηλεόραση αυτό έλεγε. Πώς θα κλείσουν? Φτιάχνουν μια κλειστή δομή. Και έχει χωρητικότητα 5 ή 7 χιλιάδες. Είναι κλειστή. Εμεί διαφωνούμε, μπάσκετ. Τόσα δεν έχει τόσο σημασία. Και έρχονται 7.001. Πόσο ένα, πού θα πάει? Καλά, φαντάζομαι δεν είναι αυτό το θέμα. Αν είναι για έναν ή για δύο ή για 100, θα χωρέσουν στη δομή. Ό,τι γινόταν μέχρι τώρα, οι 7.000 θα γίνουν 8.000 στη δομή. Ναι. Έτσι φτάσαμε από τις 5.500 στις 25.000. Ναι. Καταλάβατε. Άρα λοιπόν, με αυτή τη διαδικασία δεν το ομολογούν, αλλά όλοι καταλαβαίνουν ότι εκεί που έχουμε 4 προβληματικές δομές, θα έχουμε 8. Γιατί θα είναι κλειστή και θα είναι και ανοιχτή. Γιατί αν η Τουρκία αυξάνει τη ροή, και αυτό δεν μπορούμε να το ελέγξουμε. Διότι δεν φταίει ο ΣΥΡΙΖΑ που έρχονται οι πρόσφυγες, αλλά αυτές είναι οι γεωπολιτικές ανακατατάξεις. Διότι είναι μια ανοησία το πλωτό φράγμα 2,5 χιλιόμετρων μέσα στο Αιγαίο που θα μπλοκάρει τις προσφυγικές ροές.
θα έχουμε αυτό το πρόβλημα. Άρα, κύριε Ζαχαριάδη, αν η κυβέρνηση δεχτεί αυτό που λέτε, για παράδειγμα, και πει ναι, έχει δίκιο ο Ζαχαριάδης, ας πάρω από τους πρόσφυγες από τα νησιά, να τους πάω στην ενδοχώρα και ας αγνοήσω αυτό που λέγεται ότι δεν μπορούν να γυρίσουν πίσω, θα πίσω την Ευρώπη. Όχι, ότι μπορούν να γυρίσουν στην Τουρκία. Εγώ. Δεν διασταθήνιση ότι είναι έτσι, διότι αυτό είναι μια ερμηνεία που έχει δοθεί. Και αν είναι έτσι, θέλει διαπραγμάτευση. Ναι. Ότι μπορεί αυτή θα γίνει. Και πάω λοιπόν και φτιάχνω ένα κέντρο, για παράδειγμα. Ο επίτροπος ο Μαργαρίτης στην άσταση της απάντησης που έδωσε προχθές δεν ήταν καθαρός ότι τα πράγματα είναι απολύτως σαφή έτσι. Αποσαφηνείς λοιπόν και φτιάχνει ένα κέντρο. Ναι, φτιάχνει ένα κέντρο λοιπόν. Δεν ας πάω αλλού, θα πάω στην δική συκλογική περιφέρεια. Στο Δήμο Μεταμόρφωση, διορθώσα με κάνω λάθος, νομίζω είναι στην δική συκλογική περιφέρεια. Δεν θα πάει ο Ζαχαριάδης ως βουλευτής αντιπολίτευσης να σταθεί απ' έξω και να διαμαρτυρηθεί μαζί με τους κατοίκους κανένα κέντρο στο Δήμο Μεταμόρφωσης. Όχι, βέβαια, και αυτό έγινε στην Πεντέλη, που επίσης είναι η εκλογική μου περιφέρεια. Όταν είπανε ότι θέλουν να φέρουν ασυνόδευτα προσφυγόπουλα στην Πεντέλη, βγήκε η δήμαρχος, η οποία εκλέχθηκε με σημαία της Νέας Δημοκρατίας, και είπε όχι. Βγήκε η γραμματέας της ΟΝΕΔ Πεντέλης και είπε άλλο τα Ελληνόπουλα, άλλο τα προσφυγόπουλα, δεν είναι όλα τα παιδιά τα ίδια. Ξέρετε, η γραμματέας της ΟΝΕΔ Πεντέλης ήταν αυτή που έλεγε στον κύριο Μητσοτάκη στην Κυψέλη τι όμορφος κύριος είναι. Λοιπόν, ο ΣΥΡΙΖΑ είπε ότι πρέπει να το δούμε και πρέπει να δούμε τους όρους και τις προϋποθέσεις και εν πάση περιπτώσει και η δική μας γειτονιά θα σηκώσει. Έμαθα ότι πλακώσανε τα διάφορα τηλέφωνα εδώ, ξέρετε, εκλέγονται διάφοροι μεγαλοσχήμονες της πολιτικής ζωής της χώρας και δεν αναφέρομαι τον Τζακαλό, τον Μαριλίδα, τον Κατρούγκαλο και εμένα. Αναφέρομαι σε αυτούς που εκλέχθηκαν από την άλλη πλευρά και λένε όχι, όχι στη δική μας περιφέρεια, αν είναι δυνατόν κτλ. Λοιπόν. Περί αυτού πρόκειται. Ωραία, πείτε μου κάτι τελευταίο, κύριε Ζαχαριάδη. Αύριο λοιπόν. Όλες οι γειτονίες να πάρουν ο Άδων Γεωργιάδης. Το καταλαβαίνω. Γιατί είπατε ότι θα πείτε ναι, εγώ το κρατάω. Έκανε δήλωση που είπε, όλοι πρέπει να πάρουν από λίγους για να μπορέσουμε να διαχειριστούμε την κρίση. Ναι. Μόνο ότι αφήνουν όλους στα νησιά. Μάλιστα. Αύριο λοιπόν, μια τελευταία ερώτηση. Αύριο που θα πάτε στο νησί και θα τους μεταφέρετε αυτές τις ιδέες που μας είπατε και εμάς, θα καταδικάσετε την επίθεση που κάνανε κάτοικοι στο ξενοδοχείο μέσα που πετάγανε τα ρούχα των ματατζίδων έξω και τους ξεφτιλίζανε με τον τρόπο που είδαμε? Κοιτάξτε, εμείς είμαστε μια παράταξη που όταν λέμε ότι καταδικάζουμε τη βία από όπου και αν προέρχεται, το λέμε και το εννοούμε. Εμάς δεν μας αρέσουν τα περιστατικά της βίας, τα καταδικάζουμε. Καταδικάζουμε, για παράδειγμα, και τις δυνάμεις της αστυνομίας που εκεί που αποχωρούσαν, βλέπω ότι χτυπάγανε με τα γκλόμπ τζάμια σε ιδιωτική περιουσία, σε αυτοκίνητα και τα σπάγανε. Ποιος θα πληρώσει τον τζάμι αυτού του αγρότη που του σπάσανε το αυτοκίνητό του? Θα τον πληρώσει ο κ. Χρυσοχοΐδης? Ένας άλλος χτύπαγε με τον γκλόμπ τον καθρέφτη ενός αυτοκινήτου. Ναι. Αλλά πίσω από αυτή την ένταση και πίσω από αυτή την έκρηξη της βίας βρίσκεται η κυβερνητική πολιτική. Άρα, εγώ βεβαίως είμαι απέναντι σε κάθε είδους βία και θυμάστε ότι όταν είχαν τραμπουκίσει τον κύριο Μηταράκη, ο οποίος, εν πάση περιπτώσει, είναι πολιτικός μου αντίπαλος, αλλά δεν μου αρέσει να τραμπουκίζεται ένας πολιτικός στην περιοχή που εκλέγεται, είχα βγει και το είχα καταγγείλει. Λέω ότι χρειάζεται ηρεμία, χρειάζεται σχέδιο. Καλώς η κυβέρνηση απομακρύνει την αστυνομία, τη δυνάμη ΜΑΤ από τα νησιά, να πάρει πίσω και την υπόθεση των κέντρων φυλακών και εμείς εδώ είμαστε και θα συμβάλλουμε θετικά, θα βοηθήσουμε την κυβέρνηση, θα συζητήσουμε με την κοινωνία, θα βοηθήσουμε στην Ευρώπη, θα συνενέσουμε σε ρεαλιστικές πολιτικές που μπορούν να εκτονώσουν το ζήτημα. Κύριε Ζαχαριάδη, ευχαριστούμε πολύ για την ομιλία που είχαμε. Να είστε καλά. Εγώ ευχαριστώ, να είστε καλά. Γεια.